Ήταν αυτό το δελτίο τύπου, joint statement, όπως θέλουμε ας το αποκαλέσουμε. Δεν έχει προσθέσει κάτι, σίγουρα, κύριε Μαρκούλη. Και είχε δώσει και διευκρινήσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την εργότερη εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα. Δεν πρόκειται, λέει, περί επιδιαιτησίας. Για μένα τουλάχιστον ήταν αναμενόμενο και μάλιστα είχα κάνει και χθες δηλώσεις από το Ράδιο Πρώτο περιγράφοντας αυτό το οποίο ανέμενα να δω στην σημερινή δήλωση και είναι ακριβώς αυτά τα οποία ανέμενα. Δηλαδή είναι περιγραφικό, πολύ σύντομο, όλο και όλο μία σελίδα. Δεν μπαίνει στην ουσία, δεν περιγράφει την οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί στα συγκεκριμένα κεφάλαια. Δεν αναφέρεται ούτε σε αριθμό συγκλήσεων, ούτε σε άλλα ουσιαστικά θέματα. Πολύ περιγραφικό και συμφωνώ ότι το μόνο το οποίο βλέπω ότι θα μπορούσα να πει κανείς ότι είναι νέο, είναι αυτό το οποίο λέει στο τέλος ότι κατά τη διάρκεια της κοινή συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα οι δύο ηγέτες θα ζητήσουν την πιο ενεργό εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα. Με οτιδήποτε αυτό μπορεί να σημαίνει. Να θυμίσω βέβαια ότι έχει αποφασιστεί και από αυτή την παρούσα διαδικασία και από την προηγούμενη διαδικασία επί Προέδρου Χριστόφια ότι η διαδικασία αυτή είναι κυπριακής ιδιοκτησίας. Άρα, η οποιαδήποτε εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα δεν μπορεί να είναι άλλη από τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα. Άρα, δεν θα έχουμε ούτε γεφυρωτικές προτάσεις εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, ούτε οποιασδήποτε άλλες προσπάθειες παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα για την επίλυση κάποιων δύσκολων θεμάτων. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι σημαίνει. Δεν είχα ακούσει τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αν ρωτήθηκε και αν απάντησε. Αυτό βέβαια για μένα σημαίνει ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα η εμπλοκή του, αυτό σημαίνει και τη μετάβαση σε κάποιο στάδιο των δύο ηγετών στην Νέα Υόρκη. Θα αποφασιστεί πότε αυτό θα κριθεί ότι θα είναι σκόπιμο, ούτως ώστε πραγματικά να υπάρχει μια πιο ενεργός εμπλοκή κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάποιων σοβαρών και κρίσιμων θεμάτων. Ήταν ανεξάρτητα από τις 25 Σεπτεμβρίου μετάβαση. Ναι, μπορεί. Λέω, δεν μπορώ να φανταστώ οποιαδήποτε άλλη πιο ενεργό εμπλοκή, μάλιστα, εκτός εάν εννοείται ότι ο Γενικός Γραμματέας ο ίδιος θα έχει επαφές με Τουρκία, με Ελλάδα, με Ηνωμένο Βασίλειο ή με άλλες χώρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια επίσκεψη στην Κύπρο σε ένα χρονικό σημείο που θα αποφασιστεί. Μα, αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορεί να έρθει εδώ και να μείνει 2-3 εβδομάδες. Θα έρθει ορισμένες ώρες για να μπορέσει, αν είναι να προσφέρει κάτι, στη διαδικασία να το πράξει. Κύριε Καρακλά, έχουμε βάση του δελτίου σημαντική, λέει, πρόοδο σε κάποια ζητήματα. Έχουμε όμως σε κάποια άλλα ζητήματα υπάρχουν ακόμα σοβαρές ουσιαστικές αποκλίσεις, είναι ο όρος. Και εδώ λέει έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Στα αγγλικά λέει in a brainstorming manner. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Αυτά είναι πολύ κεφαλαιώδη ζητήματα. Πώς μπορούμε να λέμε ότι οι διηγητές κάνουν brainstorming και την ίδια ώρα να λέμε ότι είμαστε μια ανάσα πριν τη λύση του Κυπριακού? Θα δώσω τη θέση τη δική μου επί του θέματος το οποίο ρωτάτε τώρα, αλλά θα πρέπει να το συνδέσουμε και το τι συνέβη σήμερα με όσα έχουν συμβεί την τελευταία εβδομάδα. Και ιδιαίτερα χθες. Θα ξεκινήσω με το ερώτημά σας. Ασφαλώς, αν είχαν αποφασίσει και κατέληγαν σε συμφωνία οι δύο ηγέτες επί αυτών των σοβαρών θεμάτων, είτε περιουσιακού είτε ασφάλειας, τότε δεν χρειαζόταν να δημιουργηθεί οτιδήποτε άλλο και θα ήταν η δήλωση και η συμφωνία ενώπιό μας και δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Είναι καθαρό ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Είναι φανερό επίσης ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο, σε μια κρίσιμη καμπή και εδώ απαιτείται υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Είναι εμφανές επίσης ότι είναι διατεθειμένοι και οι δύο ηγέτες, παρά τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν, και υπάρχουν διαφορές, αλλήλω να μην υπήρχαν, να λύσουν το πρόβλημα. Είναι αποφασισμένα επίσης τα Ηνωμένα Έθνη να συμπαρασταθούν και να καθοδηγήσουν τους δύο ηγέτες προς την θετική κατάληξη.
Είναι επίσης φανερό ότι η διεθνής κοινότητα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και τη Ρωσία, βλέποντας ότι έχει και εμπλοκή, ότι πάμε, οφείλουμε να περπατήσουμε την οδό της σύνωσης και της σοφροσύνης. Αυτό είναι το ένα. Δεν ανέμενα ποτέ μου σήμερα ότι θα υπήρχε ένα κοινό ανακοινωθέν με ποια σημεία έχουν συμφωνηθεί. Αλίμονο. Εκείνο όμως το οποίο με εκπλήττει και τον κάθε πολίτη πρέπει να ανησυχεί, και εδώ είναι η ανησυχία. Όχι η ανησυχία η οποία παρατηρείται τα τελευταία 3-4 χρόνια κάθε λίγο ανοίγοντας την τηλεόραση, παρακολουθώντας τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, ανησυχούμε. Έχει γίνει μια ανησυχία σε παγκύπριο επίπεδο που διαρωτώμε αν υπάρχει και στην ορολογία της ψυχολογίας η πολιτική ανησυχία που προκαλεί και πολιτικό πανικό. Αυτό το οποίο δημιουργείται στην Κύπρο είναι πρωτοφανές. Ώστε να μην θέλουμε να έχει λύσει στο Κυπριακό. Λέει η ανάμειξη των ΗΠΑ. Βάλατε την προηγούμενη ερώτηση. Μακάρι να υπάρχει έντονη και ενεργός η ανάμειξη του Γενικού Γραμματέα. Μακάρι και των άλλων πρωταγωνιστών και των κέντρων ισχύως να είναι σοβαρή και θετική η παρέμβασή τους για λύση του Κυπριακού. Εκτός αν δεν θέλουμε λύση του Κυπριακού, είναι άλλη υπόθεση. Ο Κύπριος πολίτης όμως, ο οποίος βλέπει που οδεύει η χώρα του, θέλει πραγματικά λύση του προβλήματος. Εκείνο το οποίο όμως έχει φανεί στην δημοσιότητα και από τα δημοσιεύματα του τύπου και από το ραδιόφωνο και από το θέατρο το οποίο έχουμε δει χθες, παρατηρείται πραγματικά μια προσπάθεια παραμόρφωσης της έννοιας των συντελουμένων, με το όλο θέμα να ανάγεται σε μια θλιβερή προσπάθεια ανεπίδειξης αγωνιστικού πνεύματος, κομματικών και προσωπικών διασυρμών και κομματικής δικαίωσης. Όσα έχουμε δει και τι έχουμε να ακούσει, δεν εμπιστευόμαστε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά είναι πρωτάκουστα. Οποιοδήποτε και αν είναι ο ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε της δεξιάς, είτε της αριστεράς, είτε του κέντρου, οφείλεις, αφού είναι εκεί και αφού συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο, να το πεις εντός του Εθνικού Συμβουλίου, όχι εκτός του Εθνικού Συμβουλίου. Και ρωτώ εσάς ή εσένα ή όποιος λέει δεν εμπιστεύεται τον πρόεδρο ή τον κάθε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ποιο είναι το τεκμήριο ότι ο κόσμος εμπιστεύεται εσάς? Και όταν λένε ο λαός πρέπει να ενημερωθεί. Ο λαός, ποιος εκφράζει τον λαό? Υπάρχει η δεδηλωμένη βούληση του λαού, η οποία εκφράστηκε κατά επανάληψη και σε βουλευτικές εκλογές και σε προεδρικές εκλογές. Εδώ είναι το ανησυχητικό φαινόμενο για την Κύπρο. Οπότε πλησιάζει μια στιγμή που τα πράγματα ενδεχομένως να φέρουν μια λύση, και μακάρι να έρθει λύση. Φυσικά δεν λέω την οποιαδήποτε λύση. Μια λύση η οποία να έχει προοπτική, μια λύση η οποία να αντέξει στον χρόνο, μια λύση η οποία να εγγυάται εκείνα τα οποία έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι συνομιλητές εδώ εκπρόσωποι σας των κομμάτων που ήρθαν εδώ πέρα, αλλά να δίνει μια προοπτική και μια ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή δεν τέλειωσα. Οπότε εμφανίζεται αυτό το θέμα, βλέπουμε τι βλέπουμε. Να ξεκινά αυτή η προσπάθεια και να στείνεται το σκηνικό του Μπούρκεστοκ. Πάρτε πίσω τη μνήμη σας όλοι. Πώς ξεκίνησε εκείνον το σκηνικό και πώς ξεκινά τώρα. Εδώ είναι τραγωδία. Και φοβίζει με εμένα αν επικρατήσει εθνικισμός, αλυτρωτικές τάσεις και φανατισμός στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή απαιτείται σύνεση, νυφαλιότητα, ασφαλώς απαιτείται η συνδρομή όλων των πολιτικών κομμάτων. Ασφαλώς υπάρχουν διάφορες. Μπορεί και αύριο εμείς θα δούμε τη συμφωνία. Εμείς που θέλουμε λύση, ή όποιοι θέλουν λύση, δεν την αποδεχόμαστε. Αλλά αναπεριμένουμε να τη δούμε. Όχι πριν να ξεκινήσει. Ανατρέχουμε και διαλύουμε τα πάντα με στόχο την προσωπική μας ή την κομματική μας δικαίωση ή την πολιτική μας φιλοδοξία. Ευχαριστώ. Πάντως αυτό που είπατε τώρα εν τερίμη του λόγου και είμαι σίγουρη ότι εννοείται εμείς που θέλουμε λύση, ενδεχομένως κάποιοι να το παραχτίσουν πάνω του, κύριε Καρεκλά. Ότι υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν. Μα έχει Κύπριο που δεν θέλει λύση του Κυπριακού. Γι' αυτό ακριβώς. Εμείς που θέλουμε λύση, άρα δεν υπάρχουν. Αν έχει Κύπριο που δεν θέλει λύση του Κυπριακού, τότε τραγωδία. Αυτό ακριβώς. Ελάτε, κύριε Αγγελίδη. Θα ξεκινήσω κι εγώ από το σημείο που αναφέρατε μόλις τώρα. Θεωρώ ότι όλοι, ανεξαιρέτως, θέλουν λύση. Η διαφορά είναι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λύσης. Πού θέτει ο καθένας τον πύχη μιας λύσης, την οποία θα κρίνει ο ίδιος ως εκείνη η οποία ικανοποιεί τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, κατά πόσον συνάδει με το διεθνές δίκαιο, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κάποιον μπορεί να μην τον ενοχλεί αν υπάρχουν εγγύσεις, κάποιον μπορεί να μην τον ενοχλεί αν δεν θα επιστρέψουν κάποιοι πρόσφυγες, κάποιοι μπορεί να μην τον ενοχλεί εκ περιτροπής προεδρία ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας ενδέχεται να εγκρίνει ή να απορρίψει το τελικό σχέδιο το οποίο θα τεθεί ενώπιον του λαού για τους δικούς του λόγους. Κάποιος μπορεί απλά να πει: εγώ θέλω εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι θα επιστρέψω στην αμόχωση και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο.
Άρα όλα αυτά τα δεδομένα είναι υποκειμενικά. Υπάρχουν όμως και τα αντικειμενικά κριτήρια. Τα αντικειμενικά κριτήρια είναι εκείνα τα οποία η ίδια η λύση περιέχει. Αφενός θα σταθώ σε εκείνο το οποίο είπε ο κύριος Καρεκλάς. Ναι, μεν δεν θα πρέπει να υπάρχει κακόπιστη κριτική, πλην όμως θεωρώ και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται τις αντιδράσεις στο εσωτερικό μέτωπο για να πει, ξέρετε, εάν πάμε να προτείνουμε αυτό το πράγμα το οποίο ήδη υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση, ο κόσμος θα τα απορρίψει. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να φέρουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο ξέρουμε εκ προημίου ότι θα απορριφθεί από τον κόσμο. Συγγνώμη, είναι... μπορώ να βάλω τις αντιευθύνσεις τη συζήτηση. Ελάτε. Θέλετε να πείτε, αγαπητέ Σίμω, ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η πολεμική ή αυτό το οποίο έχουμε δει χθες για να δίνουμε όπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι δεν έχουμε επιθέσεις. Η κακόπιστη κριτική δεν είναι κάτι. Έχω πει όμως ότι υπάρχει κριτική η οποία θα δίνει επιχειρήματα προς τον πρόεδρο, ούτως ώστε ο πρόεδρος να είναι επιπλέον διεκδικητικός και να πετυχαίνει πιο πολλά σημεία, όχι εις όφελος της ελληνοκυπριακής πλευράς, αλλά όλων των Κυπρίων. Κριτική όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γκελίδη, όχι έξω από το προεδρικό μπροστά στα μικρόφωνα. Κριτική την ώρα που πρέπει. Διαφορετικά δεν είναι γόνιμη η κριτική. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Η κριτική θα φέρει το γόνιμο διάλογο και άρα το καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Να πάμε όμως και επί της ουσίας. Η κριτική ενδεχομένως η οποία προέκυψε είναι αυτή τη στιγμή ορισμένα από τα κόμματα. Δεν θα πω όλα, διότι εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα δεν εμφανίστηκαν την τελευταία εβδομάδα στο προεδρικό για να ερευνήσουν τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν. Και βέβαια να πω ότι η όποια ενημέρωση υπήρχε περιορίστηκε μόνο στις πρώτες 4 συναντήσεις του Προέδρου. Αυτό ως γενική αναφορά, χωρίς να πω στην ουσία των εγγράφων. Αλλά επειδή κάποιοι είδαν τα έγγραφα, πλέον έχουν αρχίσει να εκφράζουν και τις ανησυχίες τους. Να θέσω έναν προβληματισμό για να αντιληφθεί ο καθένας περί τίνος. Δηλαδή, πρόκειται. Είστε ενημέροι. Το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε είναι ενημερωμένο. Επειδή δεν είμαι εδώ ως κομματικός τέλεχος, αλλά ως δικηγόρος. Βάσει των εγγράφων, θα φορήσω πρόσωπο να ολοκληρώσετε για να έχουμε το χρόνο. Ότι ναι, είμαστε ενημέροι. Έχει σημασία να δούμε, παραδείγματος χάρη, ζητήματα όπως τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύονται διαφορές οι οποίες προκύπτουν μέσα από τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, να υπάρχει επιλογή τυχαία, είτε μέσα από κλήρωση, αφαίρεση ή προσθήκη ατόμου το οποίο θα αποφασίζει, είναι κάτι τρομακτικό. Και μάλιστα όταν πρόκειται είτε για τη γερουσία, είτε για ζητήματα τα οποία αφορούν νόμους ή ακόμα και για το δικαστήριο. Κατανοείτε το παράδειγμα. Και αν μου επιτρέπετε ακόμα δύο-τρία σημεία. Παραδείγματος χάρη, η αναγνώριση προηγούμενων πράξεων ή συνθήκων. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει κάποιος να κοιτάξει. Και πλέον πρέπει να προβληματιστούμε και από το εξής. Υπάρχουν οι όμορφες, γενικές και ωραιοποιημένες αναφορές για την πλήρη κατοχύριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όμως παρακάτω βλέπουμε, όπως και στο σχέδιο ΑΝΑΝ παλαιότερα, ότι αναιρείται η κάθε αυτή γενική αναφορά. Το βλέπουμε μέσα πού, από το έχετε δει στα έγγραφα εσείς. Εγώ προσωπικά το έχω δει στα έγγραφα, αλλά δεν παίρνω στην ουσία. Ναι. Θα προκύψει, θεωρώ, μετά από την ενημέρωση του Προέδρου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί εγώ δεν έχω δει τίποτα. Μάλιστα, σας έχετε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αγγελίδη. Καταληκτικά, ναι, κυρία Μαρκούλη. Εγώ θέλω... Θα μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές, ασφάλεια, εγγυήσεις και εδαφικό είναι. Κοιτάξτε, αυτά τα τρία θέματα, και εγώ θα πρόσθετα και το περιουσιακό. Έχει γίνει αναφορά ότι το περιουσιακό περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά που έχει παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος. Όμως η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν είναι στα δύσκολα θέματα. Δηλαδή, αν έχει, για παράδειγμα, αν έχουμε 50 παραγράφους και υπάρχει πρόοδος στις 30 παραγράφους, οι 20 που απομένουν είναι ο πυρήνας του περιουσιακού και είναι το δύσκολο θέμα που αφορά το περιουσιακό. Άρα, εγώ θα πρόσθετα και το περιουσιακό σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Τα οποία χρήζουν ακόμα πολύ μεγαλύτερης διαπραγμάτευσης. Τα τρία θέματα, τα δύο μάλλον θέματα, ασφάλεια, εγγυήσεις και το εδαφικό, που αναφέρει ότι έγινε ένα brainstorming, δηλαδή μια ιδεοθύελλα. Σίγουρα είναι τα θέματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Ακιντζή έχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Είναι τα θέματα τα οποία αφήνονται προς το τέλος, ούτως ώστε να γίνει η διαπραγμάτευση στην παρουσία και της... απλώς να πω έτσι πολύ επιγραμματικά ότι αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι μία λύση η οποία θα είναι εφικτή, θα είναι ρεαλιστική,
Και θα είναι λύση την οποία θα πετύχουμε με την άλλη κοινότητα, όχι μεταξύ μας. Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ανεβάζουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και ξέρουμε εκ των προτέρων ότι η άλλη κοινότητα δεν πρόκειται να αποδεχτεί αυτό τον ψηλό πύχη, τότε δεν κινούμαστε μέσα σε ρεαλιστικά. Ευχαριστώ, και επίσης υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν στις κοινές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα στην κοινή απόφαση του 2009. Λάτε, κύριε Καρακλά. Το καταληκτικό. Ένα λεπτό, ναι. Βοηθήστε με. Θα σας βοηθήσω απόλυτα. Σίγουρα, θέλουν όλη λύση, όχι πει ο αγαπητός Αγγελίδης, και συμφωνώ μαζί του απόλυτα, αλλά υπάρχουν τα ποιοτικά κριτήρια. Και εδώ είναι τα ποιοτικά κριτήρια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι συμβιβασμός που θα γίνει. Και ο συμβιβασμός ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί δεν πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τη μία πλευρά, ούτε την αδική την άλλη. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια λειτουργική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θέλουμε αυτή τη λειτουργική λύση. Τι θέλουμε, ή έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι θέλουμε, παραδείγματος χάρη, τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή όχι. Εάν δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, εκείνοι που δεν θέλουν, το πούμε ξεκάθαρα στον Κυπριακό λαό. Το έχουν πει κάποιοι. Κάποιοι το έχουν πει, κάποιοι δεν το λένε. Ή βάζουν τα ποιοτικά κριτήρια. Ό,τι και να συμβαίνει, θα πρέπει. Απαιτείται η συνδρομή όλων. Θα το τελειώσω. Η συνδρομή όλων, αλλά με υπευθυνότητα και σύνεση. Θεατρινισμοί πολιτικοί δεν σηκώνει αυτή πολύ τη στιγμή η Κύπρος. Και εσείς το δικό σας λεπτό, κύριε Αγγελίδη, και θα κλείσουμε. Συμβιβασμό σίγουρα, και εγώ θεωρώ ότι παραδείγματος χάρη είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό, ξέρω εγώ, για 600 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, γιατί είναι να μην εφαρμόζεται και στην Κυπριακή Δημοκρατία ή την όποια μετεξέλιξη. Πρέπει να προβληματίσει το γεγονός ότι ο Πόλης Πολυβίου, ο διαπραγματευτής, ο κύριος Νίκος Κλιάθος, σήμερα μέρος της διαπραγματευτικής ομάδας, παλαιότερα ο Χρήστος Κληρίδης, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο Λουκής Λουκαΐδης, έχουν ήδη φύγει από τη διαπραγμάτευση, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. Και κατά λίγο δευτερόλεπτο σε σχέση με το δελτίο τύπου, για να αντιληφθεί ο καθένας περί τίνος πρόκειται. 10 δευτερόλεπτα. Είναι έναν στην ουσία, θα έλεγα, ανούσιον ή χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο έγγραφο. Πλην όμως, θα δείτε στον τίτλο, γράφει πρώτα για τον Ελληνοκύπριον ηγέτη κύριο Νίκο Αναστασιάδη και Τουρκοκύπριον ηγέτη κύριο Μουσταφά Κιντζή, και στην αμέσως επόμενη πρόταση ξεκινά πρώτα με τον Τουρκοκύπριον ηγέτη κύριο Ακιντζή και μετά συνεχίζει με τον κύριο Αναστασιάδη. Αυτό δείχνει την διάθεση η οποία υπάρχει και θα υπήρχε μέχρι και σε αυτόν το σημείο συζήτηση για το ποιος θα προηγηθεί στην καταγραφή αυτού του τίτλου. Είναι και μια δική σας δικασία. Υπάρχει δικασία. Μια συμφωνία ότι σε κάθε ανακοινωθέν, ακριβώς, σε κάθε δήλωση, εξίσου. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, κυρία Μαρκούλη. Υπάρχουν περίπου 20 με 25 τέτοια δελτία τύπου και αυτή είναι η συμφωνία η οποία υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ και τους τρεις για την εδώ παρουσία.